Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με δύο παιδιά που μας έκαναν περήφανους, δύο Έλληνες αθλητές, τη Βασιλική Τιμηλούση, πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, και το Γιάννη Τομιτάκη, πρωταθλητή Ευρώπης ιστιοπλοείας. Να δούμε πώς τα κατάφεραν και να πάρουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι αν προσπαθήσουμε, αν πιστέψουμε, αν ονειρευτούμε, μπορούμε όλοι να τα καταφέρουμε. Η πανέμορφη πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή, κερδίζοντας μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Η Βασιλική Μιλούση γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα σε μια αγαπημένη οικογένεια. Από 4 ετών ξεκίνησε να ασχολείται με την ενόργανη γυμναστική και αργότερα φοίτησε σε αθλητικό σχολείο. Την ίδια η ζωή ενός αθλητή δεν είναι εύκολη, αφού σαν παιδί στερήθηκε πολλά. Τελείωνε την προπόνησή της αργά το βράδυ, ενώ προσπαθούσε αντί να ξεκουράζεται να διαβάζει τα μαθήματά της στα διαλύματα του σχολείου. Αν και σαν παιδί πολλές φορές πιέστηκε από το εντατικό πρόγραμμα της προπόνησης, οι γονείς της τη στήριξαν και την πίεσαν να συνεχίσει. Μέσα από τις συνεχείς προπονήσεις κατάφερε να φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο και να ανταμυφθεί για τους σκόπους της. Η Βασιλική σήμερα είναι η επί σειρά ετών πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής στην Ελλάδα με μεγάλο αριθμό διακρίσεων στο διεθνή meeting, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Συγχαρητήρια, καθίστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε παιδιά στην εκπομπή μας που έχουν κάνει τέτοια προσπάθεια και μας έχουν κάνει περήφανους. Θα ξεκινήσω πρώτα από την Βασιλικούλα. Βασιλική, θα μας εκπροσωπήσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Λονδίνο. Πόσα πέρασες για να φτάσεις μέχρι εκεί? Από τι ηλικία κάνεις ενόργανη? Από 4. Από 4 ετών. Από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου δηλαδή, αθλείσαι στο συγκεκριμένο άθλημα. Πόσες ώρες την ημέρα? 6 ώρες. Και όταν πήγαινες στο σχολείο, δηλαδή πάντα έκανες πάρα πολλές ώρες καθημερινά γυμναστική? Η διαφορά είναι ότι τώρα σπάω την προπόνηση στα 2, μπορώ να κάνω διπλές προπονήσεις, ενώ όταν ήμουν στο σχολείο, τις έκανα όλες τις ώρες μαζεμένες. Πώς ήταν το πρόγραμμα ενός παιδιού που προετοιμαζόταν για να γίνει κάποια στιγμή πρωταθλήτρια Ελλάδας και να μας εκπροσωπήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Δηλαδή, πήγαινε το πρωί στο σχολείο, σχόλαγε το μεσημέρι γύρω στις 2-2.30, μετά? Μετά πήγαινα γρήγορα στο σπίτι να φάω κάτι γρήγορα και να ξεκουραστώ και κατευθείαν προπόνηση μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ? Μέχρι το βράδυ, 10-10.30. Το διάβασμα ήταν στα διαλύματα. Στα διαλύματα της προπόνησης? Όχι, στα διαλύματα του σχολείου, γιατί δεν είχα άλλο χρόνο να διαβάσω. Το βράδυ όταν γυρνούσα την προπόνηση ήμουν τόσο κουρασμένη που απλά έτρωγα κάτι και έπεφτα για ύπνο. Η ζωή σου λοιπόν είναι μέσα σε ένα γυμναστήριο. Είναι μια ατελείωτη προπόνηση. Και σε ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ σωματικό κόπο. Για παράδειγμα, οι ευκολίες, τα ανοίγματα, όλα αυτά τα είχες από τη φύση σου ή χρειάστηκε να τα αποκτήσεις? Ευτυχώς είμαι πρικισμένη με ευληγησία, οπότε αυτό μου ήταν εύκολο και είναι και αυτό που με διακρίνει, ας πούμε. Αλλά όλα τα άλλα τα αποκτάς στην πορεία. Τα κιλά? Θέλει πολύ φυσική κατάσταση. Τα κιλά είναι ένας δύσκολος παράγοντας για τα κορίτσια ιδιαίτερα. Στην εφηβεία μου είχα πρόβλημα, όπως όλα τα παιδάκια, αλλά μετά τα 18 σταθεροποιήθηκα, οπότε πλέον επειδή είναι και τρόπο ζωής, η διατροφή μου είναι συγκεκριμένη, έχω συνηθίσει να τρώω υγιεινά, οπότε δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή, πόσο κιλά είσαι αν επιτρέπετε? 43. 43 κιλά. Είσαι βέβαια και μικροσκοπικούλα, γιατί μια αθλήτρια της ενόργανης δεν μπορεί να είναι ψηλή από ό,τι γνωρίζω, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι. Υπάρχουν και πιο ψηλές, αλλά η πλειοψηφία είμαστε περίπου στο ύψος μου. Η ζυγαριά είναι στη ζωή σου μια καθημερινότητα? Ναι, δηλαδή... ναι, φυσικά. Δηλαδή, ζυγίζεσαι κάθε πρωί? Κάθε πρωί.
Εάν πας 43 μισό ή 44, τι γίνεται? Πλέον δεν γίνεται κάτι. Είναι μόνο ψυχολογικό ότι μήπως είμαι πιο βαριά στην προπόνηση και δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, αλλά... Το βάρος έχει να κάνει πολύ με την απόδοση στην προπόνηση. Έχει να κάνει, γιατί όπως ξέρετε στον αέρα το βάρος νομίζω τετραπλασιάζεται. Οπότε έχει να κάνει, νιώθεις πιο βαρύς και δεν μπορείς να ολοκληρώσεις το πρόγραμμα τόσο εύκολα όσο στα λιγότερα κιλά. Παίζουν και τα γραμμάρια ρόλο, όσο αστείο και αισθάνεσαι ότι είναι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σου αυτή, η παρουσία σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου? Ναι. Είχα συμμετοχή στους Ολυμπιακούς και στο Σίδνεϊ, αλλά τότε ήμουν 15-16 χρονών, δεν καταλάβαινα πολλά. Νομίζω τώρα που μετά από 12 χρόνια ξανά έχω συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για μένα είναι όνειρο, όνειρο ζωής. Πώς ένιωσες όταν συνειδητοποίησες ότι θα είσαι εκεί? Ικανοποίηση και δεν ξέρω, είναι... Ικανοποίηση μπορώ να πω, γιατί με τόσα χρόνια κόπο και ξανά, μόνο επιτέλους, έτσι μπορώ να... Επιτέλους ξαναπάω. Κατέκτησες στο στόχο. Καλή επιτυχία από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε όλοι, όλη η Ελλάδα θα είναι κοντά σου, με την ψυχή της και την καρδιά της, την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Γιάννη, έχει άγχος. Ναι, νομίζω το άγχος θα μπορεί να καταστρέψει άνθρωποι. Ναι. Εσύ τι λες, Βασιλική μου? Θα συμφωνήσω. Θα έλεγα υπομονή, επιμονή και τσαμπουκά. Τσαμπουκά στον αγώνα πάνω, λες? Ναι. Γιατί... Γιατί είναι πολύ δύσκολο να ξέρεις ότι έχω δυνατότητα να το κάνω, αλλά εκείνη την ώρα πρέπει να το κάνω. Για μας τουλάχιστον είναι εκείνο το λεπτό. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να μπεις μόνο με τσαμπουκά, αλλιώς... Προσωπική ζωή μπορεί να έχει κανείς όταν αθλείται τόσες ώρες και όταν είναι τόσο στοχευμένη η ζωή του? Δηλαδή υπάρχει περιθώριο, όταν λέω προσωπική ζωή δεν εννοώ μόνο να έχεις μια σχέση, δηλαδή να έχεις λίγο προσωπικό χρόνο, να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, να βγεις λίγο έξω, να διασκεδάσεις. Η Βασιλική γελάει λίγο μαζεμένη. Γιατί νομίζω ότι καλό είναι να τα συνδυάζεις όλα. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι αφοσιωμένος μόνο στην προπόνηση, γιατί εκτός γυμναστηρίου πρέπει να ηρεμείς, πρέπει να τα ξεχνάς λίγο. Επειδή υπάρχει αυτό με τους αθλητές, το ακούω πολύ. Και τους αθλητές που έχουν σε ομάδα, ποδοσφαιριστές, αυτά, είναι σκληρή ζωή. Βασιλικούλα, εσύ Βασιλική, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Οι αθλήτριες ενόργανης γυμναστικής έχουν πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, η ηλικία τους, ενώ είναι πάρα πολύ μικρές ακόμα, μικρά κορίτσια, σταματούν προφανώς γιατί είναι πολύ επίπονη αυτή η γυμναστική και αυτό το άθλημα. Έχεις σκεφτεί τη ζωή σου πώς θα είναι μετά, εκτός αθλήματος? Ναι, καταρχήν νομίζω ότι μια εξαίρεση στον κανόνα. Γιατί και εγώ στα 19 μου είχα σταματήσει. Μου είχαν πει να σταματήσω γιατί θεώρησαν ότι είμαι μεγάλη. Στα 19? Ναι. Στα 19? Ναι, ναι. Στα 19 είσαι ναι, μεγάλη. Γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι στη γυμναστική δεν μπορείς να κάνεις μετά από κάποια ηλικία. Αν και δεν υπάρχει γραμμή, δεν είναι νόμος, κάνεις όσο, όσο αντέχει το σώμα σου. Και τώρα πόσο χρόνο είσαι? 27. Στα 27 λοιπόν, ενώ σου είχαν πει από τα 19 να σταματήσεις, εσύ καταφέρνεις να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, ξανά γι' αυτό. Άρα, πραγματικά η εξαίρεση στον κανόνα. Ναι, και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί η γυμναστική δεν έχει όριο. Δεν πρέπει να σε σταματάνε. Και τα μικρά παιδιά, στην ηλικία των 19 χρονών, επειδή περνάς μια εφηβεία και είναι δύσκολο να μπορέσεις να κρατηθείς στα κιλά σου και αυτά, μετά όμως το ξεπερνάς και λειτουργείς εγκεφαλικά περισσότερο, οπότε δεν πρέπει να σταματάνε τα παιδιά, mm-hmm. πρέπει να προσπαθούν. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εμείς. Να σκίσετε, να πάτε πάρα πολύ καλά. Μπράβο σας για ό,τι καταφέρατε, θα σας καμαρώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.